Ο δεύτερος γύρος των αυστριακών προεδρικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής ίσως αποδειχθεί η κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση στην ιστορία της χώρας. Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή μεταπολεμική ιστορία είναι πιθανό να αναδειχθεί στο ύπατο αξίωμα υποψήφιος ακροδεξιού κόμματος. Ο Νόρμπερτ Χόφερ, υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματο Ελευθερία, κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με ποσοστό 35%. Σοσιαλδημοκράτε και συντηρητικοί που συγκυβερνούν στην Αυστρία από το 2007 υπέστησαν βαριά ήττα, αφού αποκλείστηκαν οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων. Στον δεύτερο γύρο, ο Χόφερ αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδερ Βάντερ Μπέλεν, στον πρώτο γύρο, ο πρώην ηγέτη των Πρασίνων συγκέντρωσε ποσοστό 21,3% και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Τον Βάντερ Μπέλεν υποστηρίζει η ανεξάρτητη Ιρμαντ Γκρί που ήρθε τρίτη στον πρώτο γύρο. Υπέρ του υποψηφίου των Πρασίνων τάχθηκε και ο νέο καγκελάριο τη Αυστρία και νέο αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών. Ο Κρίστιαν Κέρν ορκίστηκε νέο καγκελάριο μετά την παρέτηση του Βέρνερ Φάιμαν. Λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση, οι πολίτε προσπαθούν να εξηγήσουν πού οφείλεται η εντυπωσιακή άνοδο τη ακροδεξιά. Νομίζω ότι λόγω αβεβαιότητα και ανασφάλεια ο κόσμο στρέφεται στην άκρα δεξιά. Ο αριθμό των μεταναστών συνεχώ αυξάνεται και αυτό καλλιεργεί φόβου. Νομίζω πω η απειλή τη ανεργία τρομάζει του περισσότερου. Οπότε στην Αυστρία αλλά και σε άλλε χώρε υπάρχει μια στροφή προ τα δεξιά. Φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι θα μείνουν στο σπίτι επειδή δεν θέλουν να στηρίξουν κανένα υποψήφιο. Όμω οι ίδιοι άνθρωποι τη Δευτέρα θα δηλώνουν συγκλονισμένοι από το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι εξελίξει στην Αυστρία προβληματίζουν πολλού Ευρωπαίου αξιωματούχου. Ο Γάλλος Υπουργό Εξωτερικών, Ζαν Μάρκ, ανησυχεί ιδιαίτερα για μια ενδεχόμενη νίκη τη ακροδεξιά. Στη Γαλλία όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν θα περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017. Σχεδόν 6 εκατομμύρια 400.000 Αυστριακοί θα προσέλθουν στις κάλπες. Στον πρώτο γύρο η αποχή ανήλθε περίπου στο 31%. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της προσεχούς Κυριακής, αυτή η αναμέτρηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της Αυστρίας.